Επιστροφή στο πλατό και στη συνέχεια των θεμάτων της σημερινής εκπομπής, ζωντανά κοντά σας και καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως για να μην χάνουμε χρόνο από μια πολύτιμη συζήτηση που αναμένεται να αναπτύξουμε με τον καλεσμένο της εκπομπής. Είναι στο Ηράκλειο, ο λόγος είναι γιατί προσκλήθηκε να μιλήσει σε σεμινάριο οδικής συμπεριφοράς στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στις 6 το απόγευμα. Είμαστε δηλαδή πολύ κοντά, αγαπητέ, με τον χρόνο τέλεσης εν λόγω εκδήλωσης. Έχουμε απομιλία όμως, γιατί είμαστε σε ΑΠ. Α, ήσασταν και σε ΑΠ. Που είδα πάρα πολλούς νέους ανθρώπους. Δηλαδή το συνδυάζουμε. Όπως και αύριο το πρωί στα Χανιά θα είμαι στον Άσταθμο. Και μετά θα είμαι στο αντίστοιχο πάλι πολιτιστικό της Συνεταιριστικής Τράπεζας για μια αντίστοιχη ομιλία της Μινέτα. Μια και ήρθαμε εδώ πέρα, ας μπορέσουμε όσους πιο πολλούς και γι' αυτό και αυτές οι συναντήσεις και ομιλίες που κάνουμε τώρα μπαίνουν σε σπίτια, μπορούν να δημιουργήσουν προβληματισμούς. Εξάλλου αυτό θέλουμε εμείς, να κάνουμε τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν το αυτονόητο. Να το συμφωνήσουμε το αυτονόητο, μια και μας ακούν. Ναι. Λοιπόν, το αυτονόητο λέει ότι το πιο σημαντικό, η πιο ευτυχισμένη στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η γέννηση του παιδιού του. Υπάρχει μια πιο ευτυχισμένη στιγμή, επιμένω να λέω. Σήμερα συνάντησα άλλους δύο σαν και εμένα, ναι, που είναι η στιγμή της γέννησης του εγγονού του. Πρέπει να είσαι πολύ τυχερός όμως. Να έχεις προλάβει να έχεις μεγαλώσει και να μην έχει συμβεί κανένα κακό στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου και να μην προλάβουν να σου κάνουν εγγόνι. Άρα αυτό είναι το νούμερο δύο. Και επειδή σαν πιο μεγάλος διαχειρίζεσαι τη χαρά καλύτερα και χαίρεσαι πως σου ήρθε ένα νέο πλασματάκι στην οικογένεια και μπορείς να το δεις όρημα και πιο ψύχρεμα και βεβαίως χαίρεσαι διπλά επειδή το παιδί σου έκανε και αυτό παιδί. Και ποιο είναι το πιο τραγικό? Να χάσει το ένα και τα δύο. Και να πάρω σαν αφορμή αυτό που έβαλε τους Έλληνες να κοιτάξουν. Δεν συγκλώνησε, εντυπωσίασε και τρόμαξε. Μιλάω την Πόρση. Ναι. Στο εθνικό δίκτυο. Ναι. Είπα βέβαια ότι οι νέοι είναι θυσμένοι στο να παίζουν Furious και Stupidus και Need for Speed και Death on the Road και όλα αυτά. Άρα οι νέοι γελάνε με αυτά. Άρα δεν συγκλώνησε κανένα. Οι δε άλλοι απλώ τρομάξανε. Γιατί ήταν μια έκρηξη που τη βλέπουν και σε ταινίε, που βλέπουν στην τηλεόραση. Mm-hmm. Συγκλονιστικό, όπω είπαμε λίγο πριν, ήταν την επόμενη μέρα στην Πτολεμαϊδα. Όπου ήταν η εξόδιος ακολουθία, όπου ήταν μία 33χρονη, το θύμα που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, αγκαλιά με το αγοράκι της των 3 ετών, και αυτό ήταν επιθυμία για να μην μείνει μόνο του σε ένα ταξίδι τρομακτικό, πήγε αγκαλιά με τη μαμά του, και απ' έξω ο μπαμπάς της 33χρονης και ο παππούς και η γιαγιά του μωρού. Πείτε μου τώρα ποιο είναι το συγκλονιστικό. Τι είναι αυτό που πρέπει να αναπαράγουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Γιατί στο εξωτερικό εδώ και 60 χρόνια αναπαράγουν αυτό. Το μετά το ατύχημα. Τη δυστυχία μετά το δυστύχημα. Την απόγνωση. Τα κλεισμένα σπίτια. Τα λευκά φέρετρα. Τα αναπηρικά καρότσια. Τους διαμελισμένους. Τους ακατεμένους. Αυτό γιατί το δείχνουμε? Και περιμέναμε να σας πω το τελευταίο καιρό, δηλαδή το τελευταίο κατά την κοινή γνώμη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το πριν από αυτό το δυστύχημα ήταν του Παντελίδη. Μέσα σε αυτό το διάστημα, 1.800 άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους, 5.000 μείναν ανάπηροι και 20.000 τραυματιστήκανε βαριά, δεν υπάρχει καμία μνήμα. Άρα αιωρείται στην ανόητη κοινή γνώμη ότι όλα πάνε καλά. Κάθε χρόνο έχουμε ένα θύμα. Μια σύγκρουση. Ναι, που σκοτώθηκε τότε ο τραγουδιστής, τώρα ήταν 4 οικογένειες μαζί και προχωράμε ακάθεκτοι. Περιμένοντας το επόμενο, αλλά επώνυμο. Δηλαδή όλα τα άλλα παιδιά, όλοι οι άλλοι άνθρωποι, δεν αξίζει τον κόπο να αναφερθεί κανένας γι' αυτά. Και είναι τραγικό διότι με αφορμή αυτό θα έπρεπε να γίνεται μια μνήμα στην καθημερινότητα που είναι πραγματικά θανατηφόρο. Να καταλάβει δηλαδή ο πολίτης, γιατί εδώ είναι το ζητούμενο, ότι αυτό που συμβαίνει κάθε μέρα εκτός σπιτιού, μεταξύ σπιτιού και δουλειάς, είναι κάτι απίστευτα δύσκολο και επικίνδυνο και θανατηφόρο, ενώ αντίθετα η κοινή γνώμη το θεωρεί ανώδυνο, εύκολο, ασήμαντο και αδιάφορο. Και μάλιστα για το αδιάφορο, σας βάλω να σας πω μόνο κάτι. Υπήρχε ένα παλιάτε ένα τηλεπαιχνίδι που λέγεται Το Άκου Τι Είπαν, όπου ήταν ερωτήσεις που είχαν δημοφιλείς απαντήσεις. Και ρωτήθηκε η κοινή γνώμη λοιπόν για το ποιο επάγγελμα χρειάζεται τη μικρότερη συμμετοχή μυαλού. Και αφού σκέφτηκαν λοιπόν η κοινή γνώμη, δηλαδή η κοινή γνώμη που ψηφίζει, οι πολίτες και οι κυρίες και οι κύριοι. Αφού σκέφτηκαν ότι γιατρός δεν μπορεί να είναι, αρχιτέκτονας δεν μπορεί να είναι, μηχανολόγος δεν μπορεί να είναι, γιατρός δεν μπορεί να είναι, σκεφτήκαν τον εαυτό τους πόσο εύκολα πήραν άδεια οπλοφορίας. Όπλο,
αυτοκίνητο, άδεια δίπλωμα δηλαδή, με λάδωμα και ξεκίνημα από πιστογονία και αποφάθησαν. Είπαν λοιπόν ότι το επάγγελμα που χρειάζεται να χρειάζεται μικρότερη συμμετοχή μυαλού, δηλαδή δουλειά για την οποία χρειάζεται για να την εξασχίζει να είσαι ακόμα και ένας βλάκας, είναι επαγγελματίας οδηγός αυτοκινήτου. Τι λέτε. Δηλαδή, εγώ λέω, όχι ταξιτζής, οδηγός σχολικού. Αυτό πήγα να πω. Έτσι, οδηγός σχολικού. Δεν σημαίνει ότι είναι οι άνθρωποι, αλλά η κοινή γνώμη. Το πρωί που μαμά σηκώνει το παιδάκι της από τη μασκάλη και το βάζει σε ένα κίτρινο αυτοκίνητο, λίγο πριν έχει δηλώσει ότι κατά τη γνώμη του αυτή, αυτό που οδηγεί μπορεί να έχει βλάκας. Ο οδηγός του εκδρομικού. Έτσι, ο οδηγός του λεωφορείου. Με τέτοια λοιπόν, αν θέλεις, προσέγγιση μιας τραγωδίας γενοκτονίας, έτσι που είπαμε και προηγουμένως ότι εδώ είναι το θέμα, ότι μιλάμε ότι εξοντώνονται άνθρωποι από 15-35. Δηλαδή τα παιδιά που σκοτώθηκαν με την πόρση ήταν 33. Έτσι, 23. 23 και 3. Έτσι, λοιπόν, τι είναι αυτή η ηλικία, η πιο παραγωγική, λέει το σύστημα. Βεβαίως. Και παραγωγική είναι και παραγέργο και εισφέρει σε ασφαλιστικά ταμεία και πληρώνει φόρους και ανταυτού συνταξιοδοτείται για αποζημιώνεται από όλους άλλους. Και έχει τεράστιο οικονομικό κόστος. Αλλά δεν είναι η παραγωγικότητα της ηλικίας, είναι η αναπαραγωγικότητα της ηλικίας. Είναι ότι οι άνθρωποι που φύγανε προχτές δεν θα μπορέσουν να κάνουν παιδιά, δεν θα δουν εγγόνια οι μπαμπάδες, οι παππούδες δεν θα δουν εγγόνια. Αυτό λέγεται μείωση πληθυσμού, δηλαδή γενοκτονία. Και ενώ καθόμαστε με σεβασμό μπροστά στη γενοκτονία των ποντίων και σωστά κάνουμε, καθόμαστε με ανέδεια μπροστά στη γενοκτονία των Ελληνόπουλων σήμερα. Μόπλο το αυτοκίνητο. Προετοιμαζόμενοι για να σας καλωσορίσω, διάβασα και στο site το οποίο έχετε ότι θα πρέπει να μιλάμε πλέον για εκπαίδευση συνείδησης ανθρώπων και όχι οδηγών. Νομίζω ότι εκεί είναι μια μεγάλη καλή αρχή, γιατί ακόμα και σήμερα που γίνεται αυτή εδώ η κουβέντα ή όπου αλλού βρεθείτε, προφανώς και δεν μιλάει κανείς για οδηγική συνείδηση, για συνείδηση οδηγού. Παίρνει το δίπλωμα και αυτόματα γίνεται οδηγός. Χειρίζεται ένα μηχάνημα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Όπλο, να είμαστε ειλικρινείς, είναι όπλο. Είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο των τελευταίων 50 ετών. Δεν υπάρχει δηλαδή στατιστικά με μετρήσεις σε κάθε επίπεδο. Είτε λέγεται πόλεμος-πόλεμος, είτε λέγεται τρομοκρατικός πόλεμος, δεν συγκρίνεται. Να σου πω στην τρομοκρατία, ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο τρομοκρατίας εκτός από το 86, ένα φορτηγό στην Οίκαια. Ένα φορτηγό, ένας τρομοκράτης σκότωσε 86 ανθρώπους. Ούτε στους δήμους πύργους δεν έχω αυτή την αναλογία. Δηλαδή, 2.500 με το επιτελείο των τρομοκρατών επιστημόνων που επί έτη ετοιμαζόντουσαν για κάτι δύσκολο, όχι ένας πυρωμένος βλάκας που πήρε ένα φορτηγό και εξαφάνισε, δεν μπόρεσε να πιάσει αυτό το νούμερο. Η διαίρεση δεν βγάζει το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό που θα μπορούσε λίγο να ξεπεράσει ήταν εκείνο της Γερμανίας, που το λέω μόνο για να εκτιμήσουν αυτοί που ακούνε για την τεχνολογία και μην προστρέχουν στις παλιές τεχνολογίες αυτοκίνητα γιατί δεν έχουν λεφτά, γιατί δεν τους βοηθάει να μείνουν αλόβητοι η παλιά τεχνολογία. Ήταν ότι το φορτηγό του ο Χριστουγέννου στη Γερμανία σκότωσε μόνο 12. Ξέρετε γιατί? Γιατί φερνάρισε μόνο του. Γιατί είχε αισθητήρες στα μάξι. Οπότε το ανίδωτο και σταμάτησε. Και ο τύπος μέσα πάταγε γκάζι, γι' αυτό πάταγε φρένο. Τα είχε σκοτώσει 200. Έτσι, να μην αφήνουμε τα ασφαλή αυτοκίνητα και παίρνουμε τα κουρέλια στο όνομα της οικονομικής κρίσης. Τώρα, και επειδή σας είπα για πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, να σας πω σβέλτα ότι στον προηγούμενο αιώνα τα θύματα του πολέμου. Τα θύματα του πολέμου σε 100 χρόνια. Στους δύο παγκόσμιους πολέμους, με κρασιδίδη καταστροφή, βαλκανικούς και οτιδήποτε εκτός από τους δύο εμφυλίους, που εκεί είχαμε τετραπλασιασμό θυμάτων, το έχει λίγο η ράτσα να σκοντωνόμαστε, έτσι. Σε 100 χρόνια, με όλο αυτό το πληκτικό σύστημα, έτσι, χάσανε τη ζωή τους 70.000 Ελληνόπουλα για την πατρίδα τους. Την ώρα του μετόπου. Όχι από πείνα στην κατοχή, έτσι, ή αντεκδικήσεις των Γερμανών, αλλά στο μέτωπο για την πατρίδα, για την πίστη. Στο μισό χρονικό διάστημα, σε 50 χρόνια, με όπλο το αυτοκίνητο και που το λέω χλεβάζοντας ότι το αυτοκίνητο όπως εμπαρκαρισμένο όπλο δεν είναι, ενεργοποιεί το βλήμα μέσα. Έτσι. Λοιπόν, και ξεκινάει και να πτήσει ταχύτητες και υπάρχουν διάφοροι νόμοι κινητικής ενέργειας, ταχύτητες στο τετράγωνο, που δείχνουν γιατί, ας πούμε, σε κάθε χιλιόμετρο που βάζεις μέσα στη γειτονιά σου, στην πόλη, τετραπλασιάζεται η απόσταση που χρειάζεται για να κινητοποιηθείς και η σφοδρότητα του χτυπήματος. Έτσι, δηλαδή, είναι απλή νόμη της φυσικής που μπορούσαν να τους είχαμε δει στο σχολείο. Έτσι. Αλλά εδώ πέρα μπαίνει με αυτό το αυτοκίνητο τόπλο, ας πούμε, και κινείται και μέσα σε 50 χρόνια έχει καταφέρει να σκοτώσει περισσότερους από 140.000. Ενώ 70.000 ήταν στο μέτωπο των μαχών. Σε 100 χρόνια 70, σε 50 χρόνια 140, μιλάμε για τετραπλάσιο αριθμό. 350 περίπου χιλιάδες είναι οι ανάπηροι. Και απλώς είναι συγκλονιστικό ότι 100 από αυτούς εντάσσονται στους νεκρούς, είναι ζωντανοί νεκροί, είναι αγάλματα. Είναι διακαλωδιωμένοι, διασωληνωμένοι με μάσκα οξυγόνου που τρέφονται μωρούς. Αγάλματα. Για πολλά χρόνια σε κενοτάφιο. Είναι χειρότερη μορφή από το θάνατο.
χειρότερη μορφή από το θάνατο, που έχει μια τελετή αποχωρισμού. Το άλλο έχει μια μόνιμη κατάσταση που δεν τελειώνει κιόλας, ας πούμε. Έτσι, 2 εκατομμύρια τραυματίες. Το τραγικό είναι, οπότε, όπως σας είπα προηγουμένως, ότι είναι μεταξύ 15 και 29, που είναι πρώτη αιτία, και 44, άρα μιλάμε για μείωση πληθυσμού, άρα γενοκτονία. Και επειδή και η επικαιρότητα το ζητάει και αυτό που ζητάμε όλη μέρα, τι συζητάμε. Συζητάμε, λοιπόν, λέει, για τη βιωσιμότητα του χρέους. Ωραία. Και εγώ μιλάω για τη βιωσιμότητα του έθνους. Τι σημαίνει βιώσιμο έθνος? Σημαίνει έθνος που δεν έχει νέους. Κάθε χρονιά έχουμε 50.000 λιγότερες γεννήσεις από νεκρούς. Που σημαίνει ότι η βιωσιμότητα του έθνους τελείωσε. Σε λίγο οι κάποιοι λίγοι γέροι που έχουμε μείνει φεύγουμε και κάποιοι πιο ακόμα ετοιμάζονται και θα μείνουν μόνο, έτσι, αντίστοιχα νέοι, παραμένουν μόνο γέροντες. Mm-hmm. Οι οποίοι θα φύγουν, θα καταλήξουν. Άρα δεν έχετε και βιωσιμότητα. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Βρεθήκατε στην μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας στη Βουλή. Αρκετές φορές. Τους μιλήσατε τον τελευταίο καιρό με αριθμούς. Τους είπατε ότι είναι σαν να πέφτει κάθε μέρα, όπως το είπατε χαρακτηριστικά. Ένα μικρό αεροπλάνο. Αυτό. Τους είπατε ότι είναι εθνικό και πολιτικό ζήτημα τα τροχαία. Τους είπατε ότι από τις δαπάνες του κόστους για την υγεία, το 40% είναι από τα τροχαία. Mm-hmm. Τι στο καλό άκουσα? Ότι το κόστος είναι πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, τουλάχιστον. Θα μπορούσε, δηλαδή, ένας εμπνευσμένος ηγέτης να πει ότι εδώ αντί να ψάχνω να βρίσκω, ας πούμε, έμφυες για να κερδίσω 2,5 δισεκατομμύρια ξεσπιντώντας τους μισούς Έλληνες, εφαρμόζοντας μέτρα τα οποία πονάνε πλέον ένα εξουθενωμένο πολίτη, θα μπορούσα να στραφώ, να πω ότι σταματάω τα οριζόντια άδικα χαράτσια κατά παντός πολίτη και εφαρμόζω κάθε τα μέτρα κατά παντός πολίτη, κατά παντός αλήτη πελάτη, κατά παντός αλήτη, όπου ο αλήτης και ο πολίτης είναι το ίδιο πράγμα. Απλώς το πιάνεις να κάνει κακουργήματα ή να κάνει μικροστραβές για να μπορέσει να επιβιώσει ή οτιδήποτε. Ας πούμε, μιλάμε για τα φορολογικά που το αυξάνει κατακόρυφα. Δεν βλέπω, λοιπόν, να γίνεται κατανοητό σε αυτό το πράγμα ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε πάρα πολλά χρήματα. Έτσι, και κάθε χρόνο, αν κάναμε μία μείωση 50% που κάνουν όλες οι χώρες καλπάζοντας στην Ευρώπη, θα μπορούσαμε να έχουμε πάνω από 7, 8, 10 δισεκατομμύρια εξοικονομημένα, να πάνε όλα μαζί στα κοινωνικά ταμεία, έτσι για να πάνε για την υγεία, την παιδεία, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία των ανθρώπων στον δρόμο. Που ελευθερία, αν βγείτε στον δρόμο και κάποιος κινδυνεύει να σε σκοτώσει και του πει μια κουβέντα, η ελευθερία γυρίζεται με σφαλιάρες. Ναι, δεν έχει, μία ή άλλη θα είναι. Αντί να πάνε, λοιπόν, αυτά τα πράγματα, εδώ πάει ακριβώς αντίθετα και βγαίνουν, όπως είπατε προηγουμένως, για τις μειώσεις των προστήμων, όπου εκεί μιλάμε για ένα λαϊκισμό που προσπαθούν να ψηφοθυρίσουν και λένε στον ανόητο πολίτη ότι σου πουλάμε το θάνατο των παιδιών σου φτηνά. Αυτό του λέει. Mm. Και ότι το τελευταίο, κατά τη γνώμη μου πλέον, το τελευταίο εργαλείο για να αναχαιτήσεις την αλαζονία, την ανέδεια, την αυθάδεια, την αγένεια, την ασέβεια και τη μαγεία του πολίτη, που δεν είναι ο κίνδυνος για τη ζωή, την ακεραιότητα, έτσι, και την οικογενειακή ευτυχία, αλλά το πορτοφόλι. Έτσι, αντί, λοιπόν, να στοχεύσεις αυτό που σέβεται και φοβάται, του λες ότι εγώ κατανοώ πλήρως και σου βάζω, ας πούμε, ότι η απόπειρα φόνου, το κόκκινο φανάρι, λέω τώρα, το έχουν πει, θα τα διορθώσουν, δεν θα είναι έτσι. Κοστίζει τίποτα. Αν είσαι, δηλαδή, άνεργος, μπορεί να περάσει κόκκινο, να δείξει την κάρτα ανεργίας στον αστυνομικό και σου πει καλό βόλι στο επόμενο φανάρι. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Και προφανώς δεν γίνεται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Ας μιλήσουμε πλέον για τις γειτονικές μας ή τις ευρωπαϊκές. Το πρόβλημα να έχει λυθεί, αλλά σε τούτη εδώ τη χώρα το πρόβλημα να οξύνεται. Και επειδή είστε και σε ένα νησί που έχει πληρώσει πολύ βαρύ φόρο θανάτου και αίματος στους δρόμους. Και παρόλα αυτά. Λύση δεν βρίσκεται. Και προσπαθούμε κι εμείς, παρακολουθώντας όλο αυτό το φαινόμενο, να το αναλύσουμε. Αλλά στην ανάλυση του πάντα κάπως κοντάφτουμε. Δεν είναι οι δρόμοι, δεν είναι οι υποδομές, δεν είναι η συμπεριφορά. Τι στα κομμάτια είναι? Πάντως, οι δρόμοι είναι αποτέλεσμα νοοτροπίας κατασκευαστού. Δηλαδή, ο δρόμος δεν φυτρώνει μόνος του, δεν είναι καζόν. Ούτε ο δρόμος γυρίζει σου είναι χαστούκι. Ο δρόμος κατασκευάστηκε από κάποιον ή από κάποιους οι οποίοι είναι ασυνείδητοι. Και δεν ανησυχούν καν ότι μπορεί τα παιδιά τους με τα ακριβά τους αυτοκίνητα ή με τις μηχανές τους, λέω εγώ, να σκοτωθούν σε αυτόν τον δρόμο, αλλά και ο παραλήπτης του έργου που το παραλαμβάνει ατελές και επικίνδυνο για να το παραδώσει. Έτσι. Μιλάμε, δηλαδή, ότι δεν είναι ο παράγων οδηγός, είναι και ο οδηγός και ο συνοδηγός και ο συνεπιβάτης και ο δάσκαλος και ο εκπαιδευτής και ο κατασκευαστής δρόμου και ο παραλήπτης δρόμου και ο συντηρητής αυτοκινήτου, ο μηχανικός που δεν βάζει ημιτασιόν πράγματα και ο οδηγός που το συντηρεί, διότι το αυτοκίνητο δεν θα τρέξει μόνο του στο γιατρό βήχοντας να επισκευαστεί, mm-hmm. του το πάει λιωμά, γιατί δεν έχει καταλάβει κανένας αυτό, ότι είναι επικίνδυνη αυτή η καθημερινότητα. Ξέρετε κάτι, το αυτοκίνητο, λέω, και είπα το σκοτώ, οτιδήποτε. Είναι ένας κουμπαράς.
ένα χρηματογεώτιο στο οποίο βάζουμε ό,τι πραγματικά πιο πολύ τρέχουμε. Δηλαδή, ας αναλογίσει ο καθένας, τι βάζεις μέσα στο αυτοκίνητό σου. Ανθρώπους που μισείς, ανθρώπους για πέταμα, ή μου στα παιδιά σου. Κάνεις κατά σειρά εγκλήματα και ξεκινάει από την ανοησία που, αν θέλετε, καθοδηγεί στη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δηλαδή, αυτό που κάνουν όλοι οι Έλληνες στους δρόμους, αποδεικνύεται με αυτό που κάνουν ότι θεωρούν τον εαυτό του σκουπίδι. Διότι όταν παίρνει ένα κόκκινο και περνάει πράσινο μια νταλίκα, θα του κάνει κομμάτια. Άρα δεν θεωρούν ότι έχουν κάποια αξία, δεν το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό, δεν έχουν καταλάβει στο σπίτι του περιμένουν τα παιδιά του, η γυναίκα του, οι γονείς του, δεν έχουν δεσμευτεί το πρωί να ξαναγυρίσουν στις αγκαλιές, δεν έχουν καταλάβει ότι είναι μοναδικοί, ανεκτήμητοι, αντικατάστατοι και αν θέλετε λατρεμένοι και αγαπημένοι. Αυτό δηλαδή να φύγει, όχι με το συνέστημα του άθλου εγώ, ξέρει ποιο εγώ είμαι. Όχι, αυτό σκουπίδι. Ότι με την τρυφεράδα ότι ξέρει το σπίτι λαχταρούν να σε αγκαλιάσουν. Και λέγεται μπαμπάς, λέγεται μαμά, λέγεται γυναίκα σου, λέγονται τα παιδιά σου. Λοιπόν, να μια πολύ ωραία προσέγγιση. Λες στον πολίτη, το πρωί που βγαίνεις από το σπίτι, πριν κλείσεις την πόρτα, για να μπει στο ρημαδιασμένο το αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να κοντοσταθείς για λίγο. Κοντοστάσου, ένα δευτερόλεπτο, δύο. Και σκέψου, ρε φίλε μου, πόσες αγκαλιές μπαίνουν το απόγευμα. Πώς μεταφράζεται αυτή η ευτυχία του να ανοίγεις την πόρτα και να έρχονται τρέχοντας τα κουτσούνια στην αγκαλιά σου. Τι δυστυχία θα δημιουργήσει αν δεν φτάσει επειδή είσαι βλάκας. Γιατί φεύγεις με το μυαλό στα κάγκελα από το πρωί. Γιατί δεν δεσμεύεσαι για τα πιο σημαντικά. Γιατί κοιτάς με τα μάτια σου αυτά που εξελίσσεται και βλέπεις με το μυαλό σου αυτά που γουστάρεις. Αυτό λέγεται αφηρημάδα. Δηλαδή, όταν το μυαλό σου βλέπει αυτό που γουστάρεις, αυτό που φοβάσαι, δεν βλέπει αυτό που κοιτάζουν τα μάτια. Τα μάτια δεν βλέπουν, δεν έχουν αισθητήρες. Mm-hmm. Περνάνε πληροφορίες. Το μυαλό έχει κατεβάσει ρολά. Γιατί έχεις υποβαθμίσει το ποιος είσαι. Έχεις υποβαθμίσει τα σημαντικά. Δεν τα διεκδικείς ποτέ, όχι μόνο στον δρόμο. Και σαν ψηφοφόρος δεν τα διεκδικείς. Δείτε πώς ψηφίζουμε εμείς σαν Έλληνες. Με ιδιοτέλεια, ούτω πονηράδα, για βόλεμα τακτοποίηση και εξυπηρέτηση. Οι πιο πονηροί από εμάς που εκλέγονται ανταποδίδουν σαν χλαμάρες. Από την ώρα που δεν υπάρχουν προτεραιότητες εκ μέρους των πολιτών, αυτοί έχουν την εξουσία ουσιαστικά. Να διεκδικήσουν τα σημαντικά και τα ανεκτήμητα και ζητούν σαν χλαμάρες και πορτοφόλια και τους νοιάζει, αδειάζει το πορτοφόλι, αλλά όχι να αδειάζει το σπίτι, ο άλλος από πάνω. Αυτό θα το ανταποδώσει. Και τα έχω και πολύ και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί? Γιατί δεν αναπαράγουν την καθημερινότητα και το θάνατο ώστε να μεταβάλουν σε κάθε σπίτι τη δυστυχία. Με τον τρόπο τον οποίο όμως λέτε. Με τον τρόπο γιατί που λέω, η κουλτούρα και ο πολιτισμός στη χώρα είναι απλά να σκορπίζει καντιλάκια και εξοκλήσια. Αλλά δείχνουν σε ένα διαμελισμένο κορμί. Επειδή υπόκειται και σε συγκεκριμένες νομοθεσίες, κινδυνεύει να σε κυνηγάνε κιόλα. Δεν είναι ανάγκη να φτάσει τόσο ακραία, αλλά με αφορμή. Με αφορμή όλο αυτό το πραγματικά τραγικό, αυτή τη γενοκτονία που συντελείται. Να μιλάς με ανθρώπους, να σχολιάζεις, να μεταφέρεις μηνύματα, να δείξεις και ποια εικόνες και κάποιους σόκα σου. Εντάξει, δεν δείξεις πυριονισμένο πόδι και πεταμένο. Εντάξει, δεν είπαμε σε το σημείο, μπορεί να δείξεις όμως και το λευκό φέρετρο. Υπάρχουν σποτάκια στο εξωτερικό που παίζουν. Άρα, με αφορμή το καθημερινό, σαν δημοσιογράφος, που έχεις ένα εργαλείο με το οποίο μπορείς να κάνεις πιο φιλική, αν θέλεις, την κοινωνία που σε παρακολουθεί. Για ποιον φιλική? Για τα παιδιά σου που κυκλοφορούν. Δηλαδή, έχετε ένα εργαλείο που μπορείτε να το αξιοποιήσετε. Και για τα παιδιά σας, τα ίδια τον εαυτό σας, να δημιουργήσει όπως και για τους άλλους πολίτες ένα πιο φιλικό περιβάλλον. Γι' αυτό τα έχω μαζί. Με το κομμάτι των μέσων μαζικών ενημέρωσης, που αναπαράγουν μόνιμο τα του πορτοφολιού. Πάντως, χωρίς να θέλω να εγώ να μιλάω γενικά και τα του οίκου μας. Εμείς αυτή την κουβέντα την κάνουμε εβδομάδα παραβδομάδα. Παρόλα τα αυτά, θέλω λίγο έτσι πριν αποχωριστούμε. Εβδομάδα παραβδομάδα, όχι από τον Παντελίδη στο. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αυτό θέλω να καταλάβω. Ναι. Στην Αθήνα δεν πουλάει μάλλον. Δεν πουλάει καθόλου. Δεν πουλάει. Και ό,τι δεν πουλάει δεν προβάλλεται. Δεν είναι όμως να μιλάμε. Τι είναι προϊόν? Είναι προϊόν η ανθρώπινη ζωή, δηλαδή η ζωή του παιδιού σου. Και ξέρω όταν λέμε καμιά φορά. Ακόμα και ένας άνθρωπος, έτσι με τρελαίνει καμιά φορά. Ακόμα και ένας άνθρωπος να γλιτώσει. Ναι, πρέπει να σκεφτείς και να βάλεις στο πρόσωπο αυτού του μοναδικού ανθρώπου έναν δικό σου άνθρωπο. Να δω πόσο σημαντικός είναι. Καλά. Αλλιώς δεν γίνεται. Στην Κρήτη πώς οδηγούμε? Όπως όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε απλώς διαφορά. Απλώς νομίζω υπάρχει μια ταύτιση πάρα πολύ με το αλκοόλ. Δηλαδή βαράνε αρκιδές τσικουδιές. Και νομίζω ότι υπάρχει μια διάχυτη, ας πούμε, λίγο αγριάδα, ψιλομαγιά, κάτι ψιλομπαλωθιές, δεν ξέρω τι, αλλά νομίζω ότι τα περισσότερα νησιά, έλεγα προηγουμένως, και στην Πάρο τους έλεγες δεν πίνουν σούμες. Έτσι, δηλαδή, νομίζω ότι είναι διάχυτο αυτό το ότι είναι η νοοτροπία, η παιδεία. Έτσι, γιατί δεν έχει καταλάβει κανένας, ας πούμε, από πού δημιουργείται και τι είναι αυτό. Δηλαδή, για να καταλάβετε, όταν λέμε καμιά φορά και γιατί δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί δεν λύνεται. Δεν υπάρχει διάγνωση.
Ή γιατί πρέπει. Συγγνώμη, να το βάλω και αυτό για να μου το απαντήσει όλο μαζί. Γιατί στο σχολείο όλο αυτό το πράγμα δεν συζητιέται και δεν διδάσκεται. Δεν είναι ώρα εθελοντική συζήτηση. Βεβαίω, αλλά ιδιαίτερα δεν υπάρχει. Θα μάθουμε το θρήσκευμα. Έχουμε μάθει τόσα στοιχεία, τα οποία δεν θυμόμαστε 6 χρόνια μετά. Αλλά κανένα δεν μπήκε στον κόμπο να μα μιλήσει για το τι πρέπει να κάνουμε. Ούτε καν το επίσημο Υπουργείο προσανατολίζεται προ τα εκεί, δεν το ενδιαφέρει, δεν πουλάει. Είδε δάσκαλοι, ούτε σε λέω, είναι άνθρωποι τη καθημερινότητα που, αν θέλετε, απαξιώνουν και αδικούν τον εαυτό του και τι οικογένειέ του γιατί κάνουν τέτοια κατασυρωή μονίμω σε κλίματα. Το θέμα είναι ότι δυστυχώ για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο κοινωνικό πρόβλημα, μια μάστιγα, πρέπει να κάνει διάγνωση. Ποια είναι η αιτία που συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, επειδή το κάνω 34 χρόνια, διαπιστώνω το λόγο. Δεν υπάρχει μια δυνατότητα, μια δυναμία, ανικανότητα διάγνωση. Είναι πολύ εύκολο. Αποδεικνύεται. Δηλαδή, αν ρωτήσω τώρα. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη είναι αιτία θανάτου. Θα μου απαντήσετε με ένα λάθος τρόπο, όπως και οι υπουργοί, όπως και οι πολίτες. Λάθος. Δεν είναι αιτία θανάτου, είναι σύμπτωμα. Αιτία είναι ότι είναι ηλίθιος και ασυνήθιστος όποιος περνάει το κόκκινο. Η εντολή δίνεται από τον ανόητο να περάσει κόκκινο. Δεν είναι από μόνο του. Η υπερβολική ταχύτητα δεν αναπτύσσεται μόνη της. Άρα πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι σωστά εκπαιδευμένος, επιμορφωμένος αστυνομικός ψυχολόγος, να σε τσιμπάει με χειροπέδες. Να σε πηγαίνει στο τρολοκομείο, να σου κάνουν την κατάλληλη θεραπεία, να προσπαθούν να διαπιστώσουν γιατί γουστάρεις να κάνεις εγκλήματα και δεν θες να σε ξαναδούν στο σπίτι, και όταν συνέλθει να σε αποδώσουν στην κοινωνία σωστό και συνετό. Δηλαδή, αυτό το περί συμπτώματος και αιτίας που λέω είναι ο πονοκέφαλος και ο πυρετός, που όλοι νομίζουμε ότι αυτά τα καμπανάκια προειδοποιητικά, ότι κάποιο ζωτικό όργανο δεν λειτουργεί σωστά, εμείς το εκλαμβάνουμε ως αιτία. Και μετά την αιτία που κάνουμε μόνοι μας αυτοδιάγνωση, κάνουμε και αυτοίαση. Παίρνουμε ό,τι χαπάκια μας πάρουμε και έτσι. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει, ας πούμε, στο θάνατο, διότι καλύπτεται ο πόνος, αλλά συγκαλύπτεται η αιτία. Και με αυτόν τον τρόπο, έπειτα από ένα χρόνο, ένας ψιλοκαρκινάκος που θα μπορούσε να αφαιρεθεί με χειρουργείο, έχει γίνει κάριδη που δεν αφαιρείται. Θέλει ακτινοθεραπεία και πεθαίνεις μετά. Έτσι, γι' αυτό λέω ότι ο καρκίνος αυτός που υπάρχει στον δρόμο, τον αφήνουμε και γιγαντώνεται με παυσίπονα σαχλαμάρες, ενώ θα πρέπει να κάνουμε χειρουργείο. Και χειρουργείο, ξέρετε ποιο είναι. Ποιο? Είναι αυτό που κάνουμε στο εξωτερικό. Πρώτα απ' όλα, αλλάζει ο τίτλος παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας εξαμελίας και γίνεται κακουρκήματα καθοδών εξαλητίας. Τελειώνει. Για να μην βάλω και την πρόθεση, που είναι χειρότερη η πρόθεση από την αλητεία. Έτσι. Βγαίνουν λοιπόν έξω και περιμένουν τους κακούργους. Επιμορφωμένοι, εκπαιδευμένοι επιστήμονες. Όχι ότι να είναι τώρα 20 ετών με μια στολή. Και περνάει ο κακούργος από το κόκκινο, το σταματάνε, του ζητάνε να βγει από το αυτοκίνητο, του ζητάνε να βάλει τα χέρια στην πλάτη και του περνάει χειροπέδες. Λοιπόν, μόλις δείτε τις πρώτες χειροπέδες στην Κρήτη, θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση του τέλους του θανάτου των Ελλήνων και των Κρητικών και όλων των άλλων. Με το φόβο, με δηλαδή. Τις χειροπέδες. Με τι. Προσέξτε τώρα. Χειροπέδες. Προσέξτε ποια είναι η επόμενη κίνηση. Δεν του πάει φυλακή, του πάει στα νοσοκομεία να κάνουν κοινωνικές υπηρεσίες. Mm. Τρεις μήνες του δίνει μια ευκαιρία. Λες, την ώρα που είσαι και σουγκαρίζει στα χειρουργεία και στους διαδρόμους, έχεις την ευκαιρία να ακούσεις μητέρες και γονείς που ρουλιάζουν και κλαίνε γιατί πρέπει να υπογράψουν για ακροτηριασμούς. Πρέπει να πάρουν τα παιδιά σαν κατεμένα. Να πάρουν τα λευκά φερέτρα και τα παιδιά σαν ζεμπίλι. Αυτά τα βιώνει το υποκείμενο που σουγκαρίζει μέσα εκεί. Και αντιλαμβάνεται πόσο τυχερό ήταν που μετά το κόκκινο φανάρι τον περίμενε αστυνομικός, ενώ τους άλλους περίμενε ο χάρος. Τον κάνουν δότη αίματος την ίδια στιγμή. Του λέει πιανού το αίμα γίνει ανύποπτον συμπολιτών σου. Ανά 4 μήνες. Στο υπόλοιπο τη ζωή σου θα δίνει αίμα. Και θα δούμε αν ανασταλεί ποτέ αυτό να διορθώσει. Και του κάνουν και εδώ τη ζωτικών οργάνων. Λέει, όταν θα, και επειδή θα την κάνει, επειδή είσαι ηλίθιος. Έτσι, τα μάτια σου, την καρδιά σου και τα νεφρά σου για να αφήσει και ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Γιατί αφήνει στον δρόμο δυστυχία. Εξοδοτεί εμά, όχι του γονεί σου, οι οποίοι θα κιωτέψουν. Και εμείς θα τρέξουμε γρήγορα να πάρουμε μετά την αυτοκτονία σου τα μάτια σου, την καρδιά σου, τα νεφρά σου για να τα δώσουμε σε κάποιον που αξίζει να ζει. Τι τον λέει δηλαδή, σκουπίδι. Λένε, όχι, δεν είναι, τι δίνεται τώρα. Εμένα έχω παιδιά, έχω μαμά, έχω οικογένεια. Λέει, φίλε μου, αυτό θέλουμε να καταλάβεις. Μα αυτό θέλουμε να καταλάβεις. Να αυτοεκτιμηθείς. Δεν είσαι σκουπίδι. Λοιπόν, 60% μείωση στα τροχαία το 2000. Την ίδια εποχή στην Ελλάδα. 60% αύξηση εμείς. Αυτό που έγινε. Λετωνία. Λετωνία. Και ήταν αποδοτικό. Ναι. Και υπάρχει το έντυπο. Είναι μια φανταστική ιστορία μπείτε, που ένας άνθρωπος μπείτε σχολείται. Στο διαδίκτυο να δείτε την υπεύθυνη δήλωση, μεταφρασμένη ελληνικά, που λέει: ζητώντας ταπεινά συγγνώμη, λέει ο τύπος. Έτσι, για τα εγκλήματα που έχω κάνει. Έτσι, ζητώντας ταπεινά συγγνώμη από τους συμπολίτες μου. Τα μάτια μου, την καρδιά μου και τα νεφρά μου, τα εξοδοτώ το κράτος να τα πάρει για να τα δώσει σε ανθρώπους που αξίζουν να ζουν. Δηλαδή, ο ίδιος υπογράφει την απαξίωση. Λοιπόν, κάτω από αυτή την πίεση καταλάβανε ότι δεν είναι αναλώσιμη, δεν είναι σκουπίδια. Και αντιδράσανε. 60% μείωση το 2000 και εμείς κάναμε 60% αύξηση το 2000. Εκείνη την εποχή δηλαδή ήταν πραγματικά χαόδης η διαφορά. Δεν μιλάω για τη Σουηδία,
που ήταν στο 95, τώρα είναι 99,5, 99,8, 99,9% πάνω στο σημείο 0, Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία. Αυτή είναι από άλλο πλανήτη. Αυτοί όλοι μας δείχνουν σαν τριτοκοσμικούς. Γι' αυτό και οι ταξιδιωτικές οδηγίες. Που λένε μην πηγαίνετε στην Ελλάδα με αυτοκίνητο, μην οδηγείτε αυτοκίνητο στην Ελλάδα μόνο 3 μήνες. Με charters, αλάργα από τους δρόμους, είναι αισχροί, επικίνδυνοι και οδηγείται τριτοκοσμική. Αυτό, αν θέλετε, εξαφανίζει τον αγροτικό τουρισμό 9 μήνες στην ενδοχώρα. Αγροτικό, αρχαιολογικό, θρησκευτικό, συνεδριακό. Και έτσι, κλάδους, με ανθρώπους που έχουν χρήματα να πάνε, να μην σε ξενοδοχεία. Εδώ, αυτοί οι άλλοι των πατηροτουρίστες που έρχονται. Έτσι, να σου πω, ανεβήκαμε από τα 21 εκατομμύρια επισκέπτες στα 26 εκατομμύρια και χάσαμε 30% από τα έσοδα. Και γιατί είναι πατρίδες, γιατί κλέβουμε εμείς. Αλλά στην πραγματικότητα αποτρέπεται βάσει της ταξιδιωτικής οδηγίας που λαμβάνει πολύ στα σοβαρά ένας κάτοικος μιας άλλης χώρας. Αυτή η ενημέρωση είναι σημαντική. Δηλαδή η ταξιδιωτική οδηγία που λέει μην πας στη Μοσούλη, ας πούμε, είναι αυτονόητη. Ναι, μα και εσύ να πήγαινε τώρα στο Παρίσι και σου λέγανε μην πας στην Disneyland, ναι, τις επόμενες 15 μέρες, δεν θα πήγαινε. Ναι, εδώ σου λέει πήγαινε κοινωνικός τουρισμός, τσάμπα σε ξενοδοχείο διάτριτο και εκκλιματιζάτο. Μαζί με βόμβες. Πας ή δεν πας. Κάτι αντίστοιχο κάνουν και άλλοι. Θέλω να πω λοιπόν ότι και γι' αυτό αποκρύπτονται και οι νεκροί. Δεν είναι νεκροί, θα έχετε ακούσει για 800, είναι 1.800. Έτσι. Διότι υπάρχει μια αδυναμία παρακολούθησης, υπάρχει μια μεθοδευμένη, υπάρχει μια πονηρή για να μην το δείχνουμε προς τα έξω, για να μην μειωνόμαστε κι άλλο, να μην μας θεωρούν αρκουδιαρέους. Έτσι, πάντως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πριν έρθει η οικονομική κρίση, είχε έρθει η άλλη κρίση αυτή της απαξίωσης, η οποία ερχόταν να επιβεβαιωθεί από τις άθλιες συμπεριφορές, όπου λέει ότι αυτό που αποκωδικοποιείται, οπτικοποιείται, αποδεικνύεται στον δρόμο περίτρωνα, είναι ο πολιτισμός και η κουλτούρα ενός λαού. Και δεν είναι μετά το Μέγαρο και μετά καμία συναυλία, είναι όταν βγαίνεις στον δρόμο και δείχνεις ποιος πραγματικά είσαι. Και μάλιστα αυτή είναι η πραγματικότητα. Θυμάμαι μετά από μια ομιλία στο Γενικό Επιτελείο του Στρατού, μου ρώτησε ο αρχηγός μου, λέει, μα δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται, λέει, κάποια στιγμή, ενώ όπως είμαστε τώρα, φιλικά, χαμογελώντας, χωρίς να απαξιώνεις τον άλλον, χωρίς να είμαστε επιθετικοί, και μόλις μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, μεταλλασσόμεθα. Λέω, δεν μεταλλασσόμεθα, δείχνουμε αυτό που είμαστε. Τώρα υποκρινόμαστε. Τώρα υποκρινόμαστε. Μεγάλη κουβέντα. Και όμως έτσι είναι. Εσχρή κουβέντα, αλλά αυτή είναι. Δηλαδή, αν το δείτε, ακριβώς αυτό συμβαίνει. Θα ήθελα να μιλάμε πάρα πολλές ώρες γι' αυτό, κυρίως για αυτούς που παρακολουθούν, για όλους μας. Ακόμα και αυτοί που είναι μέσα στο στούντιο αυτή τη στιγμή, είναι από τις λίγες φορές που τους βλέπω και είναι τόσο προσεκτικοί και παρακολουθούν μια συζήτηση που έχει να κάνει με τη ζωή σου. Mm-hmm. Και που βλέπεις ότι, εν πάση περιπτώσει, κανένας άλλος δεν νοιάζεται και που στην τελική εσύ θα πρέπει να νοιάζεσαι πρώτος. Δηλαδή, επειδή στην Ελλάδα έχουμε και λίγο τη λογική σώσε με εσύ, φτιάξε με εσύ, κάνε με εσύ, αλλά εγώ θα βλέπω. Το επιμύθιο μιας τέτοιας τοποθέτησης, έστω και στα όρια ενός τηλεοπτικού χρόνου, είναι να το πάρει το πάνω σου. Γιατί αν δεν το πάρεις, δεν υπάρχει σωτηρία. Γι' αυτό μίλησα για την αυτοεκτίμηση. Mm. Δηλαδή, θεωρώ πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο καθένας αυτό να συνειδητοποιεί πόσες φατσούλες μες στο σπίτι, πόσοι άνθρωποι τους περιμένουν, ποιος γονιός μπορεί να καταρρεύσει αν ακούσει το παραμικρό για το παιδί του. Τι πρέπει να γίνει όταν αυτός εμπλακεί, γιατί δεν δεσμεύτηκε το πρωί ότι θέλω να γυρίσω αγκαλιές και πρέπει να πάει αστυνομικός με τρομερή αμηχανία να πει στη σύζυγο ότι πρέπει να ενημερώσει τα παιδάκια του ότι ο εν λόγω βλάκας τελικά και ασυνείδητος. Έτσι, δεν θα ξαναγυρίσει τα παιδιά είναι ορφανά. Μα βάλε και σε αυτή την περίπτωση και εγώ που οδηγώ στο αντίθετο ρεύμα και πηγαίνω κανονικά, φυσιολογικά, αλλά ο απέναντι φυγή με σκότωσε. Είναι πάντως από τις περιπτώσεις, επειδή υπάρχουν κάποιες λίγες καραμπινάτες ατυχίες. Δηλαδή, αυτό έλεγα προηγουμένως στο δίκτυο το δικό σας. Ότι κάποια στιγμή φεύγει ο απέναντι και τελικά γίνεσαι ένα θύμα. Έτσι, εκεί πια ο δρόμος δεν σε προστατεύει, αλλά ο δρόμος, είπαμε παραπάνω, φτιάχτηκε από ανθρώπους. Ποιοι είναι οι άνθρωποι του Δήμου, ποιος τους επέλεξε αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξέρω τι, και πάμε λέγοντας και τελικά ξαναγυρίζουμε στην ευθύνη του πολίτη σε μια δημοκρατία που θα πρέπει να καταλαβαίνει ότι πρέπει να βάλει μερικές προτεραιότητες ο πολίτης. Για μένα την εξουσία την έχει ο πολίτης. Σε μια δημοκρατία είναι ο νοήμος πολίτης και βάζει προτεραιότητες. Η ζωή μου, η ακέραιότητά μου, η οικογένειά μου, η ευτυχία μου, αυτά τα πράγματα και μετά έρχεται οικονομικά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι στις χώρες Γαλλία, Γερμανία κτλ., όταν κάνουν τις στατιστικές και λέει, ας πούμε, το τροχαίο νούμερο ένα. Γιατί είναι γενοκτονία, καταλάβατε. Δηλαδή, ξεραίνει και έχουν τροχαίο θύμα τραυματισμό, υγεία, παιδεία, χρήματα, χρήματα, χρήματα και εμείς έχουμε. Χρήματα, 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 χρήματα με κάθε τρόπο. Στην 10η θέση η υγεία, στην 20η θέση η παιδεία. Ο θάνατος που στο νούμερο 1 είναι νούμερο 1 εξώ, δεν υφίσταται. Καθόλου. Όχι, δεν φοβάται κανένας να πάθει κάτι. Μόνο ο άλλος βλάκας θα σκοτωθεί. Εμείς είμαστε αθάνατοι. Ούτε το δικό μου θα πάθει κάτι. Τι φοβάται για την τσέπη του. Γι' αυτό λέω ότι απείλησε τον και ζήτησε του να σας θυμίσω. Ξέρετε πόσο είναι ο ανασφάλιστος εργαζόμενος. Πόσο κοστίζει ο ανασφάλιστος. 1500 ψηφισμένα από την Ολομέλεια. Και λέω, στο σπίτι μου τι είναι πιο τραγικό. Να έχω ανασφάλιστο παιδί ανάπηρο.
Αποδεικνύεται από την πράξη ότι οι Έλληνες τρέμουν για τον ασφάλιστο, που κάνει 1500 το πρόστιμο. Για το ανάπηρο κάνει 175 σίγουρα, σύμφωνα με τις καινούργιες προτάσεις. Και τέλος. Εντάξει. Και κλείσαμε. Εντάξει. Λοιπόν, στις 6, σε λίγο από τότε, τι ώρα είναι τώρα? Κοντεύουμε. Γιατί... Κοντεύουμε, αλλά το χάρηκα. Είναι 5 και 14 πρώτα λεπτά, οπότε θα πρέπει ευθύς αμέσως να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ. Καλά. Και με κάθε πρώτη ευκαιρία να έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε. Να τα λέμε, να τα λέμε, να τα λέμε και όλο κάτι θα μείνει.